Σίγουρα μπορούσαμε κάτι καλύτερο. Τώρα το αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα για μας ήταν η νίκη, αλλά δεν ήρθε αυτή. Στο πρώτο μέρος αγωνιστικά νομίζω ότι είχαμε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε λίγο πιο αμφίροπο, είχε και περισσότερες μεταβάσεις. Ο αντίπαλος θεωρώ ότι προσπάθησε να μας απειλήσει κυρίως σε αυτό το τομέα, με αυτό το στοιχείο δηλαδή στη μετάβαση. Το κατάφερε σε 2-3 περιπτώσεις να γίνει πάρα πολύ απειλητικός. Εμείς δεν μπορέσαμε στο πρώτο ημίχρονο να μετουσιώσουμε την υπεροχή μας σε γκολ. Είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον γκολ και λογικά το παιχνίδι έμεινε στο 0-0. Είναι όμως ένα αποτέλεσμα θετικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακό αποτέλεσμα μέσα σε μια έδρα όπως είναι του Σοχού, ο οποίος φέτος παρουσιάζεται πάρα πολύ βελτιωμένος. Έδεσε η ομάδα τώρα με λίγα λόγια, κύριε Γαλτσίδη, όπως βλέπουμε. Εντάξει, εννοείται για την κρίση που είχαμε περάσει μέσα στην περίοδο της προετοιμασίας. Σίγουρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο, αλλά έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα η ομάδα. Εμείς προετοιμάσαμε την ομάδα μέσα στην εβδομάδα για να παίξουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Οι απουσίες τελευταίας στιγμής μας άλλαξαν τα πάντα και αυτό που είδαμε σήμερα ήταν χωρίς καμία προπόνηση. Στην τελευταία προπόνηση χάσαμε το Χρήστο Ταχματζίδη. Είναι η θέση του center for, η οποία για μας είναι πάρα πολύ κομβική με τον τρόπο που παίζουμε. Σήμερα παίξαμε με 3 περιφερειακούς. Ήταν το πρώτο ημίχρονο λίγο μουδιασμένο. Ναι, προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Ο αντίπαλος είχε υπεροχή. Στο δεύτερο, συνειδητά παίξαμε το παιχνίδι στο κεντρικό τρίτο. Δεν θέλαμε να ανοίξουμε καθόλου. Βρήκαμε χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, βρήκαμε και τις φάσεις. Δεν μπήκε το γκολ. Αυτά έχει. Ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Δεχθήκαμε φάσεις. Πετύχαμε και κάποιες φάσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος, στις μεταβάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απογοητευμένοι. Σίγουρα θέλαμε και εμείς τους 3 βαθμούς νίκης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να έχω παράπονο τους ποδοσφαιριστές μου. Βγάλανε ψυχή, μέταλλο. Είναι λίγο άδικο όμως όλο αυτό που έγινε με τις κάρτες. Πιστεύω πως δεν ήταν το παιχνίδι τόσο δυνατό, τόσο αντιεθνικό. Επηρέασε κατά κάποιο τρόπο. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να ρίχνω την ευθύνη στους άλλους. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη εμείς. Δεν θέλω να πω ότι φταίω διαιτητής ή όχι. Απλώς ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι που δεν χρειαζόταν να βγουν τώρα 15 κάρτες με 2 κόκκινες. Προς Θεού. Δηλαδή, άμα παίξουν λίγο αντιεθνικά, τι θα γίνει. Αυτό λίγο μας πέσπασε λίγο την προσοχή μας, αλλά ταυτόχρονα μας ενεργοποίησε και παίξαμε μέχρι το τέλος με πάθος. Και η επόμενη μέρα για το Σοχό, για τον Σοχό. Αυτό που με ικανοποιεί είναι η εικόνα που έχουμε γενικότερα σαν ομάδα από την προπόνηση, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Ακόμα δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας και αυτό έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που αξίζαμε αλλά δεν ήρθαν τελικά. Η προοπτική της ομάδας και η προοπτική των παιδιών και η εξέλιξη που μπορεί να έχουν, αυτό με αφήνει ικανοποιημένο.